Νομίζω ξεκινάς και σε ένα σχήμα. Φυσικά, με τον Τριαντάφυλλο, το Λευτέρη Κιντάτο και μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο μας κομμάτι. Θα είναι στο ίδιο ύφος, έτσι. Τα δύο προηγούμενα κομμάτια ήταν λίγο πιο χορευτικά. Τώρα που χειμωνιάζει, έτσι θέλουμε να επιχειρήσουμε και μια μπαλάντα. Γιατί θεωρώ ότι μου πηγαίνουν οι μπαλάντες και ακόμα δεν το έχουμε δείξει πολύ στον κόσμο. Για να μην ξεχνώ, θυμάμαι όσα έζησα εγώ τα τραγουδώ. Για να μην ξεχνώ, θυμάμαι γιατί έζησα πολλά μέχρι εδώ. Μα δεν φοβάμαι. Αποφάσισα το περασμένο Μάιο, που πλησίαζε η ημέρα της επετείου της γενοκτονίας των Ποντίων, να κυκλοφορήσω ένα δίσκο αφιέρωμα ουσιαστικά στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έτσι λοιπόν έγραψα κάποια τραγούδια, μάζεψα κάποιους καλλιτέχνες γνωστούς και άγνωστους αν θέλεις, απλά που θεωρούσα ότι ταιριάζουν στο συγκεκριμένο κόνσεπτ και φτιάξαμε μια δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Για να μην ξεχνώ θυμάμαι». Ο τίτλος ουσιαστικά αναφέρεται και αυτός στην ημέρα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στον οποίο είχα την τιμή να συμμετέχουν και να τραγουδούν Αντώνης Ρέμος, Μελίνα Σιλανίδου, Βασίλης Καράς και πολύ γνωστοί Πόντιοι καλλιτέχνες. Νομίζω ότι ήσουν και λίγο επίκαιρος φτιάχνοντας το συγκεκριμένο δίσκο. Με το σάλο που δημιουργήθηκε και προκλήθηκε, νομίζω το άκουσες με μια συνέντευξη που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος και έγινε έτσι λίγο ντόρος. Ο Αντώνης, εμένα συγκεκριμένα, μου έχει φερθεί άψογα. Ο Αντώνης έχει φερθεί άψογα και στον Ποντιακό Ελληνισμό. Μάλιστα χαίρομαι που το τραγούδι που τραγούδησε αυτό, το τραγούδι «Για να μην ξεχνώ θυμάμαι», βγήκε λίγο καιρό πριν γίνουν όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή ζούμε στην Ελλάδα και βιαζόμαστε να πάρουμε κάτι, να το μεγενθύνουμε για να κάνουμε κάποια κλικ παραπάνω, για να πουλήσουμε, μας αρέσει πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό στη χώρα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι όλο αυτό... υπήρξε μια μεγένθηση όλου αυτού και βιάστηκαν πολλοί άνθρωποι, ακόμα και ποντιακής καταγωγής, να τον κρίνουν. Εγώ όταν άκουσα αυτή τη δήλωση το είχα χάσει λίγο χρονικά και μπήκα κατευθείαν στη σελίδα του Αντώνη και είδα την απάντησή του. Όταν είδα λοιπόν την απάντησή του, για μένα κατευθείαν λύθηκε το θέμα κιόλας. Βασανάκι μου λυκό, μόνο εσένα αγαπώ. Μετά το The Voice ουσιαστικά έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Βαφτίστηκα και επίσημα τραγουδιστής, γιατί λίγο πιο πριν από το The Voice ήμουν το παιδί για όλες τις δουλειές στη μουσική παραγωγή. Απλά όλο αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή αρχή και από εδώ και πέρα πρέπει ο Κώστας να εξακολουθήσει να δουλεύει πάρα πολύ, όπως και το έκανα πάντα και μου αρέσει να το κάνω εξάλλου, για να συνεχιστεί όλο αυτό. Μετά πιστεύεις ότι αυτή η φλόγα, μόλις τελειώσει το παιχνίδι, σβήνει? Αν το αφήσεις στο έλεος του, πιστεύω ότι θα σβήσει και με αρκετά μεγάλη ευκολία. Νομίζω ότι εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο. Πόσο θα το κυνηγήσεις μετά εσύ και πόσο θα προσπαθήσεις γι' αυτό. Εγώ λοιπόν νιώθω αυτή τη στιγμή ότι χρωστάω σε όλο τον κόσμο που με αγάπησε, που με ψήφισε. Χρωστάω και πρέπει να δείξω ότι όλο αυτό δεν έγινε άδικα. Με μια ματιά σου φτάνω στο Θεό.